Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσετε το πρώτο είδος της κληρονομικότητας που είναι ο μονοϊβριδισμός. Ο μονοϊβριδισμός λοιπόν είναι η διασταύρωση μεταξύ δύο ατόμων κατά την οποία μελετάται ο τρόπος κληρονόμησης ενός μόνο χαρακτήρα που ελέγχεται από αλληλόμορφα γονίδια μιας μόνο γενετικής θέσης. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε για ομόζυγους και ετερόζυγους γονότυπους Όπω και για επικρατέ, υπολοιπόμενα και αλληλόμεφα γονίδια. Αυτού λοιπόν του ορισμού θα του εφαρμόσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Τα επικρατέ γονίδια συμβολίζονται με κεφαλαίο γράμμα και τα υπολοιπόμενα με το αντίστοιχο μικρό. Δηλαδή, αν για παράδειγμα συμβολίζουμε το χρώμα των ματιών με μη κεφαλαίο, τότε το υπολοιπόμενο γονίδιο θα είναι μη μικρό. Αν ένα φυτό είναι ομόζυγο ψηλό, τότε το συμβολίζουμε με ψι ψι κεφαλαίο. Αν τώρα ένα φυτό είναι ομόζυγο κοντό, τότε το συμβολίζουμε με ψι ψι μικρό. Όταν λέμε ομόζυγο, εννοούμε ότι και τα δύο γονίδια του έχουν την ίδια δράση. Και το κάθε γονίδιο το παίρνουμε ένα από τον πατέρα μα και ένα από τη μητέρα μα. Αν το φυτό τώρα είναι ετερόζυγο ω προ το ύψο, τότε το συμβολίζουμε με ψι κεφαλαίο και ψ μικρό. Εννοώντα ότι τα δύο γονίδια του έχουν διαφορετική δράση. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ένα γονίδιο το κάνει το φυτό ψηλό, ενώ το άλλο γονίδιο το κάνει κοντό. Κατά την μείωση τώρα, ο διαχωρισμός των αλληλόμορφων γονιδίων, που εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι τα αλληλόμορφα γονίδια είναι τα γονίδια που ελέγχουν τον ίδιο χαρακτήρα, κατά την μείωση κυτάρου ομόζυγου επικρατές ή ομόζυγου υπολοιπόμενου ατόμου, θα έχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Τι είναι το αποτέλεσμα αυτό όμω, Οι γαμέτε του θα καταλήξουν να έχουν το επικρατέ γονίδιο ψ κεφαλαίο ή το υπολοιπόμενο γονίδιο ψ μικρό. Δηλαδή, αν κάποιο που έχει ψ ψ κεφαλαία, αναγκαστικά στου γαμέτε του θα έχει ψ κεφαλαίο γιατί δεν έχει άλλο γονίδιο να δώσει. Ενώ κάποιο που έχει ψ ψ μικρό θα δώσει ψ μικρό γιατί δεν έχει ούτε αυτό άλλο γονίδιο να δώσει. Ενώ τώρα, αν ένα οργανισμό είναι ετερόζυγο, δηλαδή έχει ψη κεφαλαίο και ψη μικρό, τότε οι γαμέτε του θα έχουν ίσε πιθανότητε, δηλαδή 50%, αν θα πάρουν ψη μεγάλο ή ψη μικρό. Και πάμε να δούμε το πρώτο νόμο του Μέντελ, που είναι ο νόμο τη ομοιομορφία. Και θα διασταυρώσουμε δύο φυτά, ομόζυγα, ω προ το χαρακτήρα ύψο, για να καταλάβουμε καλύτερα τι εξηγήσαμε πριν. Διασταυρώνουμε λοιπόν δύο φυτά όπου το ένα είναι ψηλό και το άλλο είναι κοντό. Και τα δύο είναι ομόζυγα. Δηλαδή το ένα είναι ψι ψι ομόζυγο για ψηλό, ενώ το άλλο είναι ψι ψι ομόζυγο για κοντό. Τώρα, οι γαμέτες των συγκεκριμένων φυτών θα έχουν του πρώτου φυτού, το οποίο είναι ψηλό, θα δώσει ψι κεφαλαίο, αφού δεν έχει άλλο γονίδιο να δώσει. Ενώ το κοντό φυτό θα δώσει ψι μικρό, στη θηγατρική γενιά τώρα, στον απόγονο δηλαδή, τα δύο αυτά γονίδια από τους γαμέτες θα ενωθούν όταν δημιουργήσουν το ζυγωτό και έτσι ο απόγονος θα έχει ψι κεφαλαίο, ψι μικρό και θα είναι ετερόζυγος. Είπαμε όμως ότι όταν το γονίδιο είναι επικρατές το συμβολίζουμε με ψι κεφαλαίο και όταν είναι επικρατές σημαίνει ότι επικρατεί του υπολοιπόμενου γονιδίου που είναι το ψι μικρό. Άρα σε αυτή την περίπτωση το ψι κεφαλαίο επικρατεί του ψι μικρού. Γι' αυτό στον φαινότυπο όλα τα φυτά της F1 γενιάς θα είναι ψηλά. Ενώ στο γονότυπο όλα τα φυτά θα είναι 100% ετερόζυγα με ψι κεφαλαίο και ψι μικρό. Δηλαδή όσες φορές και να διασταυρώσουμε αυτά τα δύο φυτά ψι ψι κεφαλαίο και ψι ψι μικρό θα μα δίνουν 100% ετερόζυγα ψη κεφαλαίο Αυτή η διασταύρωση θεωρείται ω επικρατή κληρονομικότητα αφού το γονίδιο που καθορίζει το χαρακτήρα του φυτού επικρατεί του αλληλόμορφού του. Άρα, από τη διασταύρωση δύο μόνζυγων φυτών που διαφέρουν προς ένα χαρακτήρα, προκύπτουν στην πρώτη θυγατρική γενιά ετερόζυγα άτομα που είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους. Αυτός είναι ο πρώτος νόμος του Μέντελ που ονομάζεται νόμος της ομοιομορφίας. Ο Μέντελ διασταύρωσε φυτά με ιώδη χρώμα, με φυτά που έχουν λευκό χρώμα και παρατήρησε ότι όλα τα φυτά ήταν ομοιόμορφα με ιώδη χρώμα. Εμείς στο παράδειγμα που κάναμε δείξαμε το ύψος των φυτών. Πάμε τώρα να διασταυρώσουμε φυτά της F1 γενιάς, δηλαδή θα διασταυρώσουμε φυτά τα οποία είναι ετερόζυγα μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα εξηγήσουμε τον νόμο του διαχωρισμού. Η F1 γενιά λοιπόν που είδαμε πιο πριν ήταν δύο φυτά, ετερόζυγα και ψηλά. Οι γαμέτες τώρα αυτών των γονιδίων θα είναι φυσικά διαφορετικοί από το προηγούμενο παραδείγμα. Δηλαδή το φυτό το οποίο έχει ψι κεφαλαίο ψι μικρό, οι γαμέτες του θα έχουν ίση πιθανότητα για να έχουν ψι κεφαλαίο και ψι μικρό. Το ίδιο θα συμβαίνει και στο δεύτερο φυτό. Άρα οι συνδυασμοί εδώ που μπορεί να προκύψουν στην διασταύρωση μεταξύ ετερόζυγων φυτών είναι πολύ περισσότεροι. Άρα η F2 γενιά, δηλαδή η δεύτερη θηγατρική γενιά, θα έχει ψ κεφαλαίο, ψ κεφαλαίο που είναι ο πρώτος συνδυασμός. Ο δεύτερος συνδυασμός είναι ψ κεφαλαίο, ψ μικρό. Ο τρίτος συνδυασμός είναι ψ μικρό, ψ κεφαλαίο. Και ο τέταρτος συνδυασμός, δύο ψ μικρά. Άρα έχουμε πιθανότητα 25% ομόζυγο ψηλό, 50% ετερόζυγα ψηλά φυτά και 25% ομόζυγο κοντό. Η γονοτυπική αναλογία τώρα μεταξύ αυτών των φυτών είναι 1 προς 2 προς 1. Δηλαδή 1 ψι ψι κεφαλαίο, 2 ψι κεφαλαίο ψι μικρό και 1 ψι ψι μικρό. Ενώ η φαινοτυπική αναλογία, αυτό που θα φαίνεται τώρα στα φυτά, είναι 3 προ 1, δηλαδή 3 ψηλά και 1 κοντό. Υπάρχουν τέσσερι πιθανοί συνδυασμοί γαμετών κατά τη γονιμοποίηση, όπου οι δύο παράγουν ετερόζυγα ψηλά, ο ένα ομόζυγο ψηλό και ο άλλο ομόζυγο κοντό. Άρα, από την διασταύρωση ατόμων τη πρώτη θηγατρική γενιά F1 ετερόζυγων ω προ ένα χαρακτήρα, προκύπτουν στη δεύτερη θηγατρική γενιά F2 άτομα με εμφανή διαχωρισμό χαρακτήρων που είχαν αναμειχθεί προηγουμένω. Αυτό αποτελεί τον δεύτερο νόμο του Μέντε, τον νόμο του διαχωρισμού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο γονότυπος ενός ατόμου πρέπει να εξακριβωθεί. Για παράδειγμα, ένα φυτό που είναι ψηλό μπορεί να είναι ετερόζυγο ψ κεφαλαίο ψι μικρό ή ομόζυγο ψ ψ κεφαλαία. Πώς θα εξακριβώσουμε όμως αν είναι ετερόζυγο ή ομόζυγο. Ένα φυτό που είναι κοντό θα είναι σίγουρα ψ -ψι μικρό. Άρα, ο καλύτερος τρόπος για να διευκρινίσουμε αν το ψηλό φυτό μας είναι ετερόζυγο ή ομόζυγο, είναι να το διασταυρώσουμε με κοντό φυτό. Αν το ψηλό φυτό είναι ομόζυγο ψι ψι κεφαλαίο, τότε όλα τα φυτά της θηγατρικής γενναίας θα είναι ψηλά. Αν όμως είναι ετερόζυγο ψι κεφαλαίο ψι μικρό, τότε 75% των φυτών θα είναι ψηλά και 25% θα είναι κοντά. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής Τη υποενότητα, όπου μελετήσαμε τον μόνο υβριδισμό και τους δύο νόμου του Μέντελ. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον δι και τον τρίτο νόμο του Μέντελ.